Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Στα άκρα, αντιπαράθεση για την οικονομία, το πρόγραμμα Μητσοτάκη για την επόμενη τετραετία και η ατζέντα Τσίπρα για την επόμενη μέρα. Την προτείνουν Χαριλάου, Τρικούπη και Περισσός. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ανασύρει το χαρτί του Γιάννη Βαρουφάκη, ο αθέατος στόχος του Μαξίμου. Πώς αντιδρούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τι λέει ο επικεφαλής του Μέρα 25. Φρικαστικές λεπτομέρειες στη δίκη της Χρυσής Αυγής για τους Αιγύπτιους ψαράδες. Αναβιώνουν οι μνήμες της ναζιστικής αγριότητας λίγο πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου για το κόμμα Κασιδιάρη. Όλο το παρασκήνιο για τις εξελίξεις στην ακροδεξιά. Με φόντο το σχέδιο Δήμητρα του Γιάννη Βαρουφάκη ξυφουλκούν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η μόνη ξεκάθαρη λύση για τον τόπο είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι σε κυβέρνηση ηττημένων. Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε μια για πάντα τα σενάρια περί μετεκλογικής συνεργασίας με το Μέρα 25, λέγοντας πως ο κύριος Βαρουφάκης έχει αιμονές, υπογραμμίζοντας πως ούτε όταν ήταν εκείνος πρωθυπουργός δεν είχε υπάρξει σκέψη αλλαγής του νομίσματος. Πόρτα στον κύριο Βαρουφάκη έδειξε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για fake news. Ανεβαίνει ο προεκλογικός πυρετός με αφορμή τον ιό του νομίσματος που ξανά άνοιξε ο Γιάννης Βαρουφάκης και το πρόγραμμα Δήμητρα. Η συζήτηση πήγε άμεσα στις μετεκλογικές συνεργασίες και κατά πόσον κάποιο κόμμα θα συνεργαζόταν με το Μέρα 25 μετά από αυτό, με τον τόνο να δίνουν κυρίως οι αρχηγοί των τριών πρώτων κομμάτων. Για δομική αδυναμία της απλής αναλογικής, από την οποία μπορεί να προκύψει πράγματι κυβέρνηση ηττημένων με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ και τον κύριο Βαρουφάκη, παρά τα όσα αδιανόητα, όπως τα χαρακτήρισε, είπε περί εξόδου της χώρας από το ευρώ, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στην καταστροφή του 2015. Από αυτούς τους ανθρώπους φτάσαμε κοντά και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει ο ελληνικός λαός. Ο ίδιος επιτέθηκε ωστόσο πρωτίστως στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: ο κύριος Τσίπρας τάμπλεξε πάλι σήμερα. Από εκεί που μίλησε για κυβέρνηση νικητών, έκλεισε το μάτι στην κυβέρνηση ηττημένων, βγήκαν στελέχοι του και είπαν όλα όσα είπαν, μετά τα μάζεψε. Σήμερα μιλάει για κυβέρνηση ανοχής. Αυτό πιστοποιεί, κατά την άποψή μου, κύριε Σρόιντερ, ότι δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση. Τον γραμματέα του Μέρα 25 άδειασε σήμερα από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι οι απόψεις του Γιάννη Βαρουφάκη αφορούν στην πραγματικότητα τις δικές του προσωπικές αιμονές. Νομίζω ότι ο κύριος Βαρουφάκης ανοίγει ένα θέμα που δεν απασχολεί την ελληνική κοινωνία, δεν απασχολεί την πραγματικότητα, δεν αφορά την πραγματικότητα, αφορά τις δικές του αιμονές. Αυτές οι θέσεις και οι απόψεις για το νόμισμα δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ούτε καν συζήτησης. Και πρέπει να σας πω ότι δεν αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης ούτε στις δύσκολες μέρες του 2015. Κανένα περιθώριο συνεργασίας με το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη δεν άφησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αποδίδοντας εκ νέου fake news στον πρωθυπουργό. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη και όσους έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια της δραχμής. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως συνεχίζει τρομοκρατημένος να ανασύρει αυτό το σενάριο. Του δίνουμε λοιπόν σήμερα από την καρδιά της Ηπείρου, από τα Γιάννενα, Όσκαρ μισομυθοπλασίας. Κάθε σενάριο ψήφου στήριξης ή ακόμα και ανοχής σε συγκυβέρνηση την επόμενη των εκλογών διέψευσε κατηγορηματικά από την πλευρά του ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό, κοιτάζοντάς τον στα μάτια, καθαρά και εξάστερα, να μας ψηφίσει και κριτήριο ψήφου να είναι και η θέση μας ότι δεν πρόκειται να στηρίξουμε, να μπούμε, να δείξουμε ανοχή σε καμιά τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποιο πρόσημο κι αν έχει. Βαριές κατηγορίες κατά της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για άθλιο κόμμα που προσεγγίζει αποστάτες συκοφάντες. Αυτό που δεν μπορώ να συγχωρέσω όμως, και το ξαναλέω ακόμη μια φορά, είναι αυτή την άθλια συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται περί αθλίου κόμματος, σας το λέω και το υπογράφω. Με τη φράση «καμία εμπιστοσύνη, καμία ανοχή», απάντησε σήμερα στον Αλέξη Τσίπρα ο Γιάννης Βαρουφάκης. Όχι, δεν θα κάνουμε συνεργασία. Μα γιατί δεν κάνετε συνεργασία? Γιατί να κάνουμε συνεργασία? Λένε για ανοχή. Καμία ανοχή. Ούτε εμπιστοσύνη, ούτε ανοχή. Στην πραγματικότητα πάντως, το κεφάλαιο μετεκλογικές συνεργασίες κάθε άλλο παρά έχει κλείσει.
Ταυτόχρονη σύνδεση με τους πολιτικούς μας συντάκτες Γιάννη Μπασκάκη, Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλου και Μαριτίνα Ζαφυριάδου για να δούμε μαζί τους την δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών των τρίων πρώτων κομμάτων. Των τριών, με συγχωρείτε. Γιάννη, να ξεκινήσουμε από εσένα, καθώς ο Πρωθυπουργός παρουσίασε σήμερα το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, ναι, Κατερίνα. Όχι μόνο το οικονομικό, όλο το πρόγραμμα, το συνολικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επόμενη τετραετία στο πολιτικό κέντρο Ελληνικός Κόσμος. Το οποίο παρουσίασε πέντε άξονες, τους οποίους ονόμασε πέντε Ελλάδες. Και ποιοι είναι αυτοί οι άξονες? Ο πρώτος είναι η παραγωγική Ελλάδα που αφορά τα θέματα οικονομίας. Είναι η κοινωνική Ελλάδα που αφορά τα ζητήματα παιδείας, υγείας, μέσων μεταφορών κλπ. Είναι η πράσινη και ψηφιακή Ελλάδα. Είναι η δίκαιη Ελλάδα που αφορά τα ζητήματα του κράτους και της δικαιοσύνης και είναι και η ισχυρή Ελλάδα, όπως την ονόμασε, που αφορά τα ζητήματα του προσφυγικού, της άμυνας και της ασφάλειας. Τώρα να σου πω ενδεικτικά κάποιες από τις υποσχέσεις τις οποίες προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για αύξηση του μέσου μισθού πάνω από 25%, δηλαδή στα 1.500 ευρώ από 1.170. Μίλησε μέσα στην τετραετία την επόμενη, έτσι, 23-27. Μίλησε επίσης για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950. Μίλησε για αύξηση του νοσηλευτικού προσωπικού κατά 10.000 εργαζομένους. Υποσχέθηκε επιτάχυνση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μίλησε για συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16, δηλαδή για δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και μίλησε και για φύλαξη συνόρων των συνόρων και για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο στο σύνολο κατά μήκος του ποταμού, Κατερίνα. Πέντε Ελλάδες λοιπόν από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν νοείται ενιαία πολιτική μετανάστευσης και ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να μπορούμε να προστατεύουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Ο φράχτης είναι μη διαπραγματεύσιμος για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που βλέπετε είναι το τμήμα το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί. Μέχρι την επόμενη τετραετία όλος ο Εύρος θα είναι θωρακισμένος. 140 χιλιόμετρα. Για εμένα η διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας αποτελεί όρο απαράβατο και συμβόλαιο εμπιστοσύνης με τη νέα γενιά. Για να μην φτάσουμε ποτέ ξανά στο σημείο. Η χώρα να βρεθεί αντιμέτωπη με το φάσμα της χρεοκοπίας. Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ιάσονα, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε σήμερα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αλλά βρέθηκε και στην ΙΤΕΑ που συνομίλησε με πολίτες. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι πολίτες στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Αλέξη Τσίπρα, στην ΙΤΕΑ. Από εκεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν λέγεται Δήμητρα, λέγεται Κυριάκος, με έντονη δόση χιούμορ, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζητούμενο είναι να βγει, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το καβούκι του και να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Βέβαια, από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι ο βασικός στόχος του κόμματός του είναι ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας την επόμενη ημέρα της 21ης Μαΐου, ενώ ξεδίπλωσε το προγραμματικό τετράπτυχο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο περιλαμβάνει την αύξηση μισθών, την μείωση των τιμών, την ρύθμιση των χρεών και το αποτελεσματικό κράτος. Από εκεί και πέρα, να σου πω, Κατερίνα, ότι το παρόν έδωσαν στην συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΙΤΕΑ οι γονείς του Ζακ Κωστόπουλου, με τους οποίους συνομίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ τις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος μαζί με τα ονόματα που θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο επικρατείας, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ, Ιάσονα. Μπορούμε τώρα να δούμε ένα κομμάτι των όσων είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ως εδώ με την αδιαφορία, ως εδώ με την εξαπάτηση, ως εδώ με την εσχροκέρδεια, ως εδώ με την οικογενειοκρατία, ως εδώ με την αδικία. Ήρθε η ώρα στις 21 του Μάη να ξαναφέρουμε τη δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Εμείς λοιπόν ένα πράγμα ζητάμε από σας, από τους πολίτες, από τον ελληνικό λαό. Στις 21 του Μάη να μας δώσει ισχυρή λαϊκή εντολή με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να φτιάξουμε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Και να είναι βέβαιος, την επόμενη μέρα θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Ο ελληνικός λαός δεν θα μπει στις περιπέτειες των δεύτερων και των τρίτων εκλογών.
Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αναγέννηση του ΕΣΥ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με υγειονομικούς στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Κατερίνα. Μία νέα προϋπόθεση για τη συμμετοχή του κόμματός του στην όποια κυβέρνηση συνεργασία στην επομένη των εκλογών έθεσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε υγειονομικούς κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Πρώτο και βασικό στοιχείο, είπε, σε μία προγραμματική συμφωνία θα είναι η κατάργηση των διατάξεων εκείνων που υπονομεύουν το ΕΣΥ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε μία κυβερνητική συμφωνία, αν αυτή δεν έχει προτεραιότητα ένα νέο ΕΣΥ, ένα ΕΣΥ για όλους τους Έλληνες, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι επιλογή της να μην στηρίξει το δημόσιο, το εθνικό σύστημα υγείας, καθώς όταν είχε τη δυνατότητα να το κάνει, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, επέλεξε να μην το κάνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως κατέθεσε και μία σειρά προτάσεών του, 8 συγκεκριμένα προτάσεις, περιγράφοντας έτσι την πρόταση του κόμματός του για το νέο ΕΣΥ, όπως χαρακτηριστικά το ονομάζει. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά. Αυτές είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ τόσο από τον προϋπολογισμό όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα ισχυρό και ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, λειτουργικά δημόσια νοσοκομεία με αξιοκρατικά επιλεγμένες διοικήσεις, δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων μονάδων περίθαλψης εκτός νοσοκομείων, κάλυψη των κενών του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις και διαφανείς διαδικασίες, ένα επαρκώς τελεχωμένο νοσοκομείο σε κάθε μεγάλο νησί, στήριξη και αύξηση των δημοσίων δομών ψυχικής υγείας και κατάργηση του ποσοστού συμμετοχής στην αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων για όλες τις ευάλωτες ομάδες. Κατερίνα. Ωστόσο, Μαριτίνα, σήμερα στο θέμα των συνεργασιών αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πολύ σωστά, Κατερίνα. Μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είναι μούφα η δήθεν προοδευτική συγκυβέρνηση την οποία διαφημίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είπε ότι αντικειμενικά υπάρχει δυνατότητα κυβερνητικών συνεργασιών μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν στρατηγική σύμπλευση στα βασικά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση ξεκαθάρισε ότι το ΚΚΕ θα έχει προδώσει τον λαό αν μπει σε μια τέτοια συγκυβέρνηση, πράγμα που δεν προτίθεται να κάνει. Τέλος, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στο θέμα των debate, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι υπέρ της διεξαγωγής μιας τηλεμαχίας, με όλους όμως τους πολιτικούς αρχηγούς, τουλάχιστον των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαριτίνα. Πάμε τώρα στις εξελίξεις στην ακροδεξιά, όπου ο καταδικασμένος για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε μέσα από τις φυλακές την κάθοδό του στις εκλογές. Η Αλεξάνδρα Ντούσκα έχει τις λεπτομέρειες. Αλεξάνδρα. Ακριβώς, Κατερίνα, την κάθοδό του στις εκλογές στις 21 Μαΐου γνωστοποίησε ο Ηλίας Κασιδιάρης, καθώς και την υποψηφιότητά του στην Α Αθηνών. Την ίδια ώρα, χρέη Προέδρου του Κόμματος Έλληνες αναλαμβάνει ο καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ο ταξίαρχος Δημήτριος Χατζηηλιάδης. Πάντως, αναμένουμε τις επόμενες ημέρες την απόφαση του αρμόδιου τμήματος του Αρείου Πάγου για τον αποκλεισμό ή μη του ναζιστικού μορφώματος στις εκλογές. Βέβαια, αυτή η κίνηση δεν αποκλείεται να είναι ένα τέχνασμα του Κασιδιάρη και αυτό να στρέψει τους υποστηρικτές του, δηλαδή στο κόμμα του Αναστάσιου Κανελόπουλου, το ΕΑΝ, και αυτό προκύπτει γιατί κάποιοι αναφέρουν ότι η ρήξη μεταξύ των ανδρών, καταρχάς, υπάρχει πιθανότητα να είναι σχηματική, και δεύτερον, θεωρείται και από νομικούς κύκλους ότι είναι σχεδόν αδύνατο να απαγορεύσει ο Άρους Πάγος την κάθοδο και των δύο κομμάτων στις εκλογές. Πάντως, όπως και να έχει, να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος του ΕΑΝ, ο πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κατέθεσε την πρόταση του κόμματός του για την κάθοδό του στις εκλογές στον Άριο Πάγο. Μάλιστα, Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσω. Στο τραπέζι βρίσκονται λοιπόν οι προτάσεις του Μαξίμου και της Κουμουντούρου για την οικονομία, με τη Νέα Δημοκρατία να ανασύρει το χαρτί του Γιάννη Βαρουφάκη. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τώρα πού ποντάρει και επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τη σαφή αποκήρυξη των θέσεων του ΜΕΡΑ25 από τον Αλέξη Τσίπρα μαζί με τον Βασίλη Σκουρή. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Υπάρχει κάποιος αθέατος στόχος του Μαξίμου? Πολύ, νομίζω, είναι πολλαπλός ο στόχος. Καταρχήν, να πούμε τώρα ότι σενάρια ότι θα κλείσουν οι τράπεζες ή, ξέρω εγώ, αν ακούσουμε ότι θα γυρίσει ο Ντάισεμπλουμ και ο Τόμσεν, είναι μόνο στη φαντασία και μόνο όσα φάρσα μπορούν να ακούγονται σήμερα. Ούτε τράπεζες κλείνουν, ούτε η χώρα είναι σε τέτοιο επίπεδο. Και κατά τη γνώμη μου, με αυτή τη συζήτηση δεν στέλνουμε και ένα καλό μήνυμα αυτοί που την αναπαράγουν για την οικονομία και στο εξωτερικό και για τη χώρα.
Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός κυρίως, το χρησιμοποιεί για τέσσερις στόχους. Πρώτον, να επαναφέρει στην επικαιρότητα την ατζέντα και το κλίμα του 2015. Μια ατζέντα όμως η οποία είναι άλλης εποχής. Να υπάρξει δηλαδή ως προεκλογικό αντικείμενο της συζήτησης μια εικονική ατζέντα, και ώστε να περάσουν σε δεύτερη μοίρα τα προβλήματα που έχει η χώρα μπροστά της και τα διακυβεύματα του σήμερα για το αύριο που υπάρχουν για την οικονομία, για τη διεθνή θέση της χώρας, για τον διεθνή καταμερισμό εργασίας και τι πρέπει να κάνει σε αυτόν η Ελλάδα. Δεύτερον, νομίζω ίσως και ο κυριότερος είναι να πληγεί το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει κυρίως χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει πρωτίστως υψηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ώστε στις πρώτες εκλογές να πει πάμε σε δεύτερες με διακύβευμα την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν θέλει ένα ποσοστό 32%, ένα ποσοστό 29%. Θέλει ακόμα να δει την ψαλίδα να μεγαλώνει, Βασίλη. Θέλει να δει κυρίως το ποσοστό του να είναι από 34% και πάνω, ώστε να πει σε δεύτερες εκλογές μπορώ να πετύχω το στόχο από 38 έως 40% που είναι αυτοδυναμία. Να πάει με αυτό το δίλημα σε δεύτερες εκλογές. Από πού θα πάρει αυτόν τον κόσμο? Θα το πάρει πρωτίστως από το αντισύριζα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι σαν στόχος, και γι' αυτό παρά τις διαψεύσεις όχι μόνο του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι εγώ δεν μπαίνω ποτέ σε κυβέρνηση με τον Βαρουφάκη, το χρησιμοποιεί συνεχώς με αποτέλεσμα να προκαλεί την οργή πολλές φορές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Τρίτον, εκ των πραγμάτων τελειώνουν τα σενάρια της κυβέρνησης ανοχής. Αυτά δεν υπάρχουν, νομίζω δεν μπαίνουν. Τέταρτον, καθιστά αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός τον Βαρουφάκη, με αποτέλεσμα να δέχεται πιέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά του και να χάνει από εκεί κάποιους ψηφοφόρους και να έχει πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, αλλά όπως το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, στη νεολαία. Και νομίζω πρέπει να προσθέσουμε ακόμα κάτι σε αυτό, ότι ο κύριος Βαρουφάκης στην προκειμένη φάση μπορεί να κερδίζει ψήφους και κερδίζει, όμως εκ των πραγμάτων είναι ο καλύτερος χορηγός αυτή τη στιγμή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Τώρα συγκλονίζει η κατάθεση του Αιγύπτιου Αλιεργάτη, ο οποίος περιέγραψε την άγρια επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος και τρεις συμπατριώτες του από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής το 2012. Όπως κατέθεσε στη δίκη, σε δεύτερο βαθμό της εγκληματικής οργάνωσης, σώθηκε γιατί οι Χρυσαυγίτες νόμιζαν πως ήταν νεκρός. Τώρα πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι. Στην Τανάγρα έφτασε νωρίς το απόγευμα το δεύτερο αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο μετέφερε 34 πολίτες που απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων και αρκετά παιδιά. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις σε περιοχές του Σουδάν, παρά το ότι από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας εφαρμόζεται τριήμερη εκεχηρία. Ελληνικό έδαφος πατούν από το απόγευμα της Τετάρτης 16 ακόμα Έλληνες, μαζί με 18 πολίτες συμμαχικών κρατών, που έφτασαν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας στο πλαίσιο των ειδικών επιχειρήσεων απομάκρυνσης Ευρωπαίων από το εμπόλεμο Σουδάν. Άνθρωποι που έζησαν τη φρίκη του πολέμου και επιπλέον ταλαιπωρημένοι από το πολύωρο ταξίδι, αποβιβάζονται από το ΣΕ-27 της πολεμικής αεροπορίας. Γυναίκες, άνδρες, μικρά παιδιά μπορούν πλέον να νιώθουν ασφαλείς. Το ελληνικό αεροσκάφος, αφού παρέλαβε 9 Ρουμάνους και 8 Φιλανδούς από τον Τζιμπουτί, πέταξε μέχρι την Άκαμπα της Ιορδανίας, όπου περίμεναν οι 16 Έλληνες και μια Κύπρια πολίτης. Απογειώθηκε εκ νέου στις 9 τοπική ώρα και έφτασε στον τελικό του προορισμό στις 4.30 ώρα Ελλάδας. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες και μετάβλητες συνθήκες που επικρατούν στο Σουδάν, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, εξελίσσονται. Αυτή τη στιγμή έχουν κοινωθεί, απεγκλωβιστεί 72 περίπου πολίτες, 50 Έλληνες υπήκοοι και οι υπόλοιποι υπήκοοι φίλιων χωρών. Ήταν η δεύτερη πτήση που έφερε πίσω Έλληνες που έζησαν τη φρίκη του εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν. Το πρωί της Τρίτης είχαν φτάσει ακόμα 17 συμπατριώτες μας με τις οικογένειές τους. Μεταξύ αυτών και οι δύο άνθρωποι που είχαν τραυματιστεί από θραύσματα ρουκέτα το Μεγάλο Σάββατο. Χειρουργήθηκαν τελικά στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, με το ΓΕΕΘΑ να ανακοινώνει ότι η κατάστασή τους εμφανίζει ικανοποιητική βελτίωση, αλλά παραμένει σοβαρή. Νομίζω κάνουμε το αυτονόητο. Κάνουμε αυτό που θα έπρεπε όλοι να θεωρούν αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει. Ως Έλληνες δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, κανέναν μόνο του, στα δύσκολα, όσο μακριά και αν βρίσκεται. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων και μελών των οικογένειών τους από το Σουδάν, με 13 ακόμα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ο Μητροπολίτης Νουβίας Σάβας, να έχουν φτάσει στο Αμάν της Ιορδανίας. Στις 4 το απόγευμα, άλλο ΣΕ-27 απογειώθηκε από την Ελευσίνα για να τους παραλάβει.
Στο Σουδάν συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί πολιτών για τους υπηκόους τρίτων χωρών με κάθε μέσο. Χιλιάδες ακόμη περιμένουν τη σειρά τους για να διαφύγουν εν μέσω της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός. Το τίμημα της σύγκρουσης των στρατηγών είναι πολύ μεγάλο για τους πολίτες του Σουδάν που παρακολουθούν τη χώρα τους να διολυσθένει σε έναν ακόμα εμφύλιο σπαραγμό. Γάλλοι υπήκοοι προσγειώνονται στο Σάρλ ντε Γκολ. Έπειτα από μία εβδομάδα, εγκλωβισμένοι στις εμφύλιες μάχες του Σουδάν. Η Βρετανία διοργανώνει μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης χιλιάδων πολιτών της. Αεροπλάνα αναμένονται στην Κυπριακή βάση στο Ακρωτήρι. Τη νύχτα, εκατοντάδες Σουδανοί περιμένουν στα σύνορα με την Αίγυπτο αναζητώντας ασφαλή έξοδο από τη χώρα. Έχουν φτάσει με λεωφορεία με τα λιγοστά πράγματα που πρόλαβαν να πάρουν μαζί τους. Δεν έρχονται για όλους αεροπλάνα και πλοία. Οι υπήκοοι της Νιγηρίας περιμένουν πολλά 24 ώρα για τα λεωφορεία. Έχουν να φάνε 3 ημέρες. Παρά τη νέα κεχηρία, τα όπλα δεν έχουν συγγύσει. Ο ΙΕ εκφράζει φόβους ότι οι μάχες θα εξελιχθούν σε κανονικό πόλεμο. These 10 days of violence and chaos are heartbreaking. A prolonged full-scale war is unbearable to contemplate. Ο στρατός του Σουδάν ισχυρίζεται ότι νίκησε τους αντάρτες, όπως λέει, στα δυτικά της χώρας. Οι παραστρατιωτικές δυνάμεις ισχυρίζονται ότι έχουν τον έλεγχο και ανοίγουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την έξοδο αμάχων. Εν μέσω μαχών, κρατούμενοι του καθεστώτος του Ομάρ Μπασίρ λένε ότι έχουν διαφύγει από τις φυλακές. Οι παραστρατιωτικοί κατηγορούν το στρατό ότι θέλει να επαναφέρει τον δικτάτορα του Σουδάν. Ο στρατός απαντά ότι ο Μπασίρ βρίσκεται στο νοσοκομείο φρουρούμενος. Το Σουδάν που αφήνουν πίσω τους χιλιάδες άμαχοι μοιάζει παντελώς αβοήθητο. Οι αντίπαλοι στρατηγοί, Αλ Μπουρχάν και Χεμεντί, αποφάσισαν ένα αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ένα λογαριασμό που θα πληρώσουν οι πολίτες του Σουδάν. Στην Τουρκία τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος απένει με τιμητικό μετάλλιο στον εκπρόσωπο της ελληνικής διασωστικής ομάδας, πυραγό Θωμά Κρικέλη. Την ίδια ώρα, αναστάτωση επικρατεί στην γείτονα μετά το επεισόδιο της ξαφνικής αδιαθεσίας του Ταγί Περντογάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ζωντανή μετάδοση, με αποτέλεσμα να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες για σήμερα εμφανίσεις του. Αναζωπυρώνονται οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του Τούρκου Προέδρου μετά και το νέο επεισόδιο αδιαθεσίας του κατά τη διάρκεια απευθείας συνέντευξής του εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Ο παρουσιαστής που συντόνιζε εκείνη την ώρα τη συζήτηση αντιλαμβάνεται την κατάσταση του Ταγί Περντογάν και ζητεί εσπευσμένα να περάσουν σε διαφημίσεις. Η εκπομπή διακόπτεται χωρίς οι κάμερες ωστόσο να τον δείξουν. Λίγη ώρα αργότερα η συνέντευξη συνεχίστηκε με τον Τούρκο πρόεδρο να είναι εμφανώς καταβεβλημένος. Συνέπεια αυτού ήταν ο Ταγί Περντογάν να ακυρώσει όλες τις σημερινές δημόσιες εμφανίσεις του κατόπιν και σύστασης των γιατρών του. Σήμερα θα ξεκουραστώ στο σπίτι μετά τις συμβουλές των γιατρών μου. Με την άδεια του Θεού θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας από αύριο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να φέρουμε το αγαπημένο μας έθνος στους στόχους του αιώνα της Τουρκίας. Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, ο φυλακισμένος ηγέτης του Φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος, Ελαχατίν Ντεμιρτάς, έκανε λόγο για ηχηρή ήττα του Ταγί Περντογάν από τον πρώτο μάλιστα γύρο των εκλογών της 14ης Μαΐου, εκτιμώντας παράλληλα ότι η συντριπτική ψήφος των Κούρδων θα πάει στον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Στο μεταξύ, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, βραβεύτηκαν οι αποστολές των χωρών για την αρρωγή τους στους φωνικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου. Μετάλλιο θυσίας απονεμήθηκε στον Έλληνα πυραγό Θωμά Κρικέλη, ο οποίος συνοδευόταν από τον Έλληνα πρέσβη στην Τουρκία Χριστόδουλο Λάζαρη.
Για ένα θερμό καλοκαίρι προειδοποιούν οι επιστήμονες και προβλέπουν ότι τις επόμενες δεκαετίες η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι συνεχής. Όπως επισημαίνουν, αν δεν ληφθούν μέτρα για την κλιματική κρίση, η χώρα μας θα αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα. Έτοιμοι για όλο και πιο ζεστά καλοκαίρια φαίνεται πως θα πρέπει να είμαστε, αφού όπως φαίνεται κάθε μέρα που περνά η κλιματική αλλαγή γίνεται όλο και πιο έντονη. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των ημερών με θερμοκρασία άνω των 35 βαθμών Κελσίου στη χώρα μας εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 θα αυξηθεί σημαντικά. Όσο για αυτό που μας έρχεται. Πιθανόν να είναι πιο θερμό από τα κανονικά, όπως συμβαίνει στα περισσότερα καλοκαίρια των τελευταίων ετών, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε ότι θα έχουμε ένα ιδιαίτερο θερμό καλοκαίρι. Τι μεσολάβησε όμως τα τελευταία χρόνια και άλλαξε το σκηνικό σε παγκόσμιο επίπεδο και κατά πόσο συνέβαλε σε αυτό ο χειμώνας που βιώσαμε φέτος στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι στη χώρα μας, την τελευταία 30 ετία, η θερμοκρασία έχει ανέβει κατά 1 με 1,5 βαθμό όσον αφορά τις μέγιστες τιμές μέσα σε αυτό το διάστημα. Που είναι μια σημαντική αύξηση, η οποία ακολουθεί και το γενικότερο πρότυπο που έχουμε και στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. Φέτος είχαμε ένα εξαιρετικά ήπιο χειμώνα. Στον ήπιο χειμώνα έπεσε και μισή βροχή και ελάχιστα χιόνια. Επομένως δεν επήρε το νερό το οποίο χρειάζεται η φύση για να αντέξει και το καλοκαίρι. Γι' αυτό το λόγο οι περιοχές της ανατολικής κυρίως Ελλάδας, δηλαδή από Λάρισα, Αργολίδα προς Λακωνία, θα βιώσουν μία μείωση της σχετικής υγρασίας, αλλά και γενικότερα της υγρασίας στα εδάφη. Ποια είναι η επίσημη εκτίμηση, όσο αυτό είναι εφικτό από τώρα, για τα επόμενα καλοκαίρια που θα ακολουθήσουν? Μπορούμε να ξέρουμε ότι τα προσεχή 50 καλοκαίρια θα γίνονται όλο και πιο θερμά αν δεν πάρουμε μέτρα. Γι' αυτό και η παγκόσμια κοινότητα έχει ξεκινήσει αυτή την εκστρατεία απαλλαγής από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να σταθεροποιηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Με τους ειδικούς να ακρούν τον κόδωνα του κινδύνου και το περιβάλλον γύρω μας να αλλάζει καθημερινά, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη να δράσουμε, αυτό που απομένει είναι ακριβώς αυτό. Να δράσουμε στοχευμένα πριν να είναι πολύ αργά. Θύμα τροχαίου έπεσε η πρωταθλήτρια του Βάδιν, η Κυριακή Φιλτσισάκου, κατά τη διάρκεια της προπόνησής της. Η Χριστιανά Μανιάτη θα μας πει περισσότερα. Η 22χρονη πρωταθλήτρια του Βάδιν έκανε χθες την καθημερινή της πρωινή προπόνηση στο Άστρος Κινουρίας, όταν ξαφνικά ένας οδηγός 99 ετών την παρέσυρε και την έριξε στο οδόστρωμα. Η Κυριακή Φιλτισάκου, που έχει κατακτήσει 2 φορές το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βάδιν 20 χιλιόμετρων και συμμετείχε στους πρώτους της Ολυμπιακούς Αγώνες το 2021 στο Τόκιο, έκανε χθες μαζί με τις συναθλήτριές της την προετοιμασία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Τσεχία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου. Η ίδια είχε διανύσει ήδη 13 χιλιόμετρα όταν σημειώθηκε το τροχαίο και ο προπονητής της την περίμενε κυριολεκτικά με το χρονόμετρο στο χέρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Τρίπολης, από όπου έλαβε σήμερα το εξιτήριό της. Αυτή τη στιγμή φέρει τραύματα στο νόμο, στους αγκώνες και τα πόδια, ενώ τα επόμενα 24 ώρα θα κριθεί εάν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στην Τσεχία. Από την πλευρά του, ο 99χρονος ισχυρίζεται ότι η πρωταθλήτρια ζαλίστηκε και έπεσε στο αμάξι του. Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσω, Χριστιανά, και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Διωγγώνεται το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων, καθώς τα σκευάσματα που λείπουν από τα φαρμακεία αυξήθηκαν σε 235, πολλά από τα οποία είναι ευρείας κατανάλωσης. Οι φαρμακοποιοί κάνουν έκκληση στους γιατρούς να ξεκλειδώσουν την συνταγογράφηση για να μπορέσουν να δώσουν γενώσιμα στους ασθενείς. Ταλαιπωρία χωρίς τέλος για τους Έλληνες ασθενείς, αφού η επίσημη λίστα με τα εξαφανισμένα φάρμακα 4 μήνες μετά την απαγόρευση εξαγωγής 200 σκευασμάτων από το Υπουργείο Υγείας αυξάνεται και πάλι. Υπήρξε αυτή η λίστα απαγόρευσης εξαγωγών, η οποία για τα συγκεκριμένα φάρμακα όντως βοήθησε στο να μειωθούν τα προβλήματα. Ωστόσο, αμέσως προέκυψαν προβλήματα σε άλλα φάρμακα. Στον επικαιροποιημένο κατάλογο του ΕΟΦ, τα ελλειπτικά σκευάσματα έφτασαν τα 235 έναντι 215 προ 2 μηνών. Τα 70 από αυτά είναι ευρείας κατανάλωσης και εμφανίζουν σημαντική έλλειψη στα φαρμακεία. Ανήκουν στις κατηγορίες κυρίως των αντιβιωτικών, αναπνευστικών σκευασμάτων, κάποιες ινσουλίνες οι οποίες δεν είχαν δηλωθεί σαν έλλειψη, σκευάσματα για ψυχικές ασθένειες ενέσιμο, για την ακράτεια ούρων, κάποια κολλήρια για το γλαύκωμα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, άλλα 70 σκευάσματα περίπου που διακινούνται μέσω των φαρμακείων έχουν αποσυρθεί τελείως από την ελληνική αγορά. Κάνουμε έκκληση στους γιατρούς να μην κλειδώνουν την εμπορική ονομασία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κάποιο γενώσιμο
και να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη να έχει πρόσβαση στη θεραπεία του. Εξάλλου, είδος προς εξαφάνιση τελευταία αποτελούν μία σειρά βασικές θεραπείες και στα νοσοκομεία, όπως είχε αποκαλύψει προημερών το Άττικα. Μπορεί το ένα νοσοκομείο να έχει εξαντλήσει το απόθεμά του, το άλλο να έχει και να πρέπει να δανειστεί από το άλλο νοσοκομείο. Για 11 νοσοκομιακά φάρμακα καταγράφεται σημαντική έλλειψη και για 19 έχει διακοπεί τελείως η διακίνησή τους. Είδος προς εξαφάνιση το ενέσιμο αντιπερτασικό φουροσεμίδι και το αντιπυκτικό υπαρίνι. Στα καρδιαγγειακά νοσήματα η υπαρίνη είναι πάρα πολύ απαραίτητη. Όπως και στα καρδιολογικά νοσήματα η φουροσεμίδι είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι σε κάθε μέρα χρήση παντού. Για όλα τα σκευάσματα που είναι σε έλλειψη, οι φαρμακοποιοί ζητούν απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών επαόριστων. Μοναδικό τρόπος αντιμετώπισης είναι η απαγόρευση όλων των φαρμάκων που είναι καινοτόμα και τα οποία δεν είναι για νόσημα για ένα χρονικό διάστημα στάνταρ 1 και 2 χρόνια. Καθώς οι ελλείψεις φαρμάκων ταλανίζουν και άλλες χώρες της Γυραιάς Ηπείρου, το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα της Κομισιόν που προσπαθεί να βρει λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μένουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Ιωκάστη Αλευθεροπούλου. Καθώς η Ιωκάστη σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες ασθενείς λόγω της έλλειψης που μόλις είδαμε φαρμάκων για το διαβήτη, το οποίο έχει γίνει και ανάρπαστο για αδυνάτισμα. Τώρα. Σαν να μην έφταναν, Κατερίνα, οι ελλείψεις σε δεκάδες φάρμακα λόγω της μειωμένης τιμής του στη χώρα μας ή των προβλημάτων παραγωγής. Μία άλλη ξεχωριστή κατηγορία φαρμάκων παρουσιάζει μεγάλη έλλειψη αυτή τη στιγμή, καθώς χρησιμοποιείται και από ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος. Ο λόγος για τις ενέσεις σεμαγλουτίδης, μιας δραστικής ουσίας που η βασική ένδειξη είναι για τους ανθρώπους που έχουν διαβήτη. Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι βοηθάει και στην απώλεια κιλών, με αποτέλεσμα να έχει γίνει περιζήτητη αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, από ανθρώπους που θέλουν να αδυνατήσουν γρήγορα. Μία ιστορία που έχει προκαλέσει, πρέπει να επισημάνουμε, ένταση ανάμεσα στους φαρμακοποιούς και την ελληνική εταιρεία παχυσαρκίας, καθώς η τελευταία υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο φάρμακο χορηγείται ελεύθερα, χωρίς ιατρική συνταγή. Οι φαρμακοποιοί από την πλευρά τους, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το φάρμακο δίνεται μόνο με ιατρική συνταγή και λένε πως το τελευταίο χρονικό διάστημα, ωστόσο, παρουσιάζει αύξηση η συνταγογράφηση του φαρμάκου, αφήνοντας ουσιαστικά εχμές προς τους γιατρούς που το συνταγογραφούν. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι ένα, πως οι άνθρωποι που το χρειάζονται πραγματικά για την υγεία τους, δηλαδή οι διαβητικοί, κάνουν αγώνα δρόμου για να το βρουν και πραγματικά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Μάλιστα, Ιωκάστη, να σε ευχαριστήσω. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε σε ένα θέμα που είπαμε νωρίτερα, στην κατάθεση του Αιγύπτιου αλλιεργάτη, ο οποίος περιέγραψε την άγρια επίθεση, όπως είπαμε, που δέχθηκε ο ίδιος και τρεις συμπατριώτες του από το Τάγμα Εφόδου της Χρυσής Αυγής το 2012. Ας δούμε το βίντεο. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη ότι θα κατέβει υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές, στη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό ζωντάνευε η επίθεση στο σπίτι των Αιγύπτιων αλλιεργατών τον Ιούνιο του 2012 στο Νέο Εικόνιο Περάματος. Πρώτος κατέθεσε το θύμα της επίθεσης ο Εμπάρα Καμπουζίτ, τον οποίο είχε βρει το Τάγμα Εφόδου να κοιμάται στην ταράτσα και τον τραυμάτισε τόσο σοβαρά που ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα. Κοιμήθηκα στην ταράτσα όπως συνηθίζω. Γύρω στις 2-3 η ώρα ένιωσα χτυπήματα στα πόδια μου. Ήμουν σκεπασμένος με λεπτή κουβέρτα. Τράβηξα την κουβέρτα και είδα ότι πάρα πολλά άτομα με μαύρες μπλούζες ήταν από πάνω μου. Είδα ότι κρατούσαν σίδερα και ξύλα και με χτυπούσαν με αυτά και με κλωτσιές. Όταν με χτυπούσαν ένιωθα ότι έχω πεθάνει. Ο μάρτυρας και θύμα της επίθεσης περιέγραψε τα τραύματά του και πώς έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Άκουσα σαν σε όνειρο μια λέξη. Έλεγαν πάμε. Και ενώ ήξεραν ότι σχεδόν έχω πεθάνει. Όταν συνήλθα κατάλαβα ότι ήμουν στο ασθενοφόρο. Χάθηκα ξανά. Δεν θυμάμαι αν ήταν 5 λεπτά ή 2 ώρες, αλλά ήμουν πεθαμένος. Ξανασυνήλθα όταν ήμουν στο νοσοκομείο, αλλά δεν ξέρω τι ώρα ήταν. Τα δόντια μου ήταν σπασμένα. 12 ράματα στο κεφάλι, 3 κατάγματα στο σαγόνι. Από το κεφάλι μέχρι τα πόδια ήμουν σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Όταν συνήλθα, ήταν ένας φίλος μου δίπλα και του είπα ότι θέλω να πάω να πεθάνω στην Αίγυπτο, δίπλα στα παιδιά μου. Ήθελα να δουλέψω, γι' αυτό ήρθα, όχι για να πεθάνω. Χαρακτηριστική της φοδρότητας της επίθεσης του τάγματος ήταν και η απάντηση που έδωσε στην πρόεδρο όταν ρώτησε γιατί τον άφησαν και έφυγαν. Γιατί τον άφησαν και έφυγαν? Με αφήσανε νεκρό, γι' αυτό φύγανε. Νόμισαν ότι ήταν νεκρός? Ναι. Ο μάρτυρας χρειάστηκε μήνες για να μιλήσει, ενώ για τουλάχιστον ένα μήνα τρεφόταν με καλαμάκι. Ενώ όπως κατέθεσε, αντιμετωπίζει ακόμα και σήμερα προβλήματα υγείας και δεν μπορεί να εργαστεί σε εργασίες που απαιτούν πολλές ώρες ορθοστασία.
Μετά το νοσοκομείο, πόσο καιρό έκανε για να μπορέσει να μιλήσει ξανά? Για να μπορέσω να πω κάτι απλό, 5-6 μήνες. Για να συνηθίσω τα σίδερα. Για να μιλήσω όπως τώρα, αρκετό καιρό. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Πόσος καιρός πέρασε για να φάει κανονικά και να μπορεί να μασήσει? Μόνο μαλακά φαγητά. Οτιδήποτε σκληρό πρέπει να το λιώσω για να το φάω. Ακόμα και σήμερα? Δεν μπορώ να πατήσω τα δόντια μου. Στη δίκη κατέθεσε επίσης και ο Σάαντ Αμπουχάμπετ, ένας από τα αδέρφια που φιλοξενούσαν τον Εμπαράκ και έζησαν την επίθεση των χρυσαυγητών μέσα στο σπίτι. Τα αδέλφια κατάφεραν να κρατήσουν το τάγμα έξω από το σπίτι. Ο μάρτυρας αυτός είχε αναγνωρίσει τον πυρηνάρχη του Περάματος Αναστάσιο Πανταζή ως έχον ρόλο επικεφαλής στην επίθεση. Στο μεταξύ, αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το πρωί έξω από την αίθουσα τελετών του εφετείου, στην οποία καλούσε η κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή και το τμήμα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Σε νηστεία μέχρι θανάτου προχώρησαν τα μέλη μιας κενιατικής αίρεσης, πιστεύοντας ότι έτσι θα πάνε στον παράδεισο. Τραγικός απολογισμός, τουλάχιστον 95 νεκροί. Τα περισσότερα από τα θύματα είναι παιδιά, Αργυρό Κράια. Ακριβώς, Κατερίνα. Συγγενείς μελών της αίρεσης ηρέουν καθημερινά στο νεκροταμείο της πόλης Μαλίντη, στην Κένια, για να μάθουν την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Οι αρχές αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή των ερευνών στο δάσος Σακαχόλα, ώστε να αποσυμφορηθεί το νεκροταμείο. Οι έρευνες ξανάρχισαν σήμερα το πρωί. Στο δάσος βρέθηκαν ζωντανοί αλλά σε άθλια κατάσταση και 34 πιστοί. Ο αρχηγός της αίρεσης, ο Πολ Μακένζι, οθούσε τους οπαδούς του να λιμοκτονήσουν για να συναντήσουν, όπως είπε, τον Ιησού. Πρώτα τα παιδιά, στη συνέχεια τις γυναίκες και τέλος τους άντρες της αίρεσής του. Και όλα αυτά έπρεπε να γίνουν πριν το τέλος του κόσμου, που είχε προβλέψει ότι αυτό θα ερχόταν τον Ιούνιο. Τα εγκλήματα ήταν τόσο σοβαρά που δικαιολογούν την άσκηση δίωξη για τρομοκρατία στον Μακένζι. Τώρα, η αποκάλυψη της σφαγής στο δάσος Σακαχόλα, όπως την αποκαλούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, προκαλεί φρίκη, όπως καταλαβαίνεις, και αποτροπιασμό, ενώ πολλοί είναι αυτοί στην Κένια που ζητούν να ληφθούν μέτρα για να παταχτούν οι αιρέσεις σε αυτή τη χώρα που η πλειονότητα των κατοίκων είναι χριστιανοί, Κατερίνα. Απίστευτα πράγματα, Αργυρό, και να φύγουμε από την Κένια και να πάμε απευθείας στο Ισραήλ, όπου γιόρτασε την 75η ημέρα ανεξαρτησίας του, αλλά και την ημέρα μνήμης των πεσόντων του Ισραηλινού στρατού, και όλα αυτά υπό τη σκιά των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, Αργυρό. Ακριβώς, στρατιωτικά αεροσκάφη πέταξαν σε σχηματισμό πάνω από το Ισραήλ σήμερα, καθώς η χώρα γιόρτασε την 75η ημέρα της ανεξαρτησίας της. Και όχι μόνο, ήταν και η ημέρα μνήμης των πεσόντων του Ισραηλινού στρατού και έγιναν φέτος μέσα σε μια εύθραυστη αλλά και αβέβαιη ατμόσφαιρα. Η χώρα εδώ και εβδομάδες βιώνει πρωτοφανείς διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο, κυρίως ως απάντηση σε ένα σχέδιο του εθνικιστικού και θρησκευτικού συνασπισμού του Πρωθυπουργού Νετανιάχου για την αναμόρφωση του δικαστικού σώματος. Ο πρόεδρος της χώρας είναι δικτυακός. Να αναφέρουμε ότι ο Ισαάκ Χέρτζοκ έκανε λόγο για τη χειρότερη εσωτερική κρίση από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Οι υποστηριχτές λένε τώρα ότι στόχος της μεταρρύθμισης αυτής του Νετανιάχου είναι να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ των κλάδων της κυβέρνησης, ενώ οι επικριτές λένε ότι βλάπτει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Προς το παρόν, πάντως, Κατερίνα, η συζήτηση για το νομοσχέδιο έχει παγώσει, ωστόσο αρκετοί εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου θα βρει την ευκαιρία να το επαναφέρει στη Βουλή προς ψήφιση. Σε ευχαριστώ πολύ, Αργυρό Κράια. Ένταση τώρα πάνω από την Βαλτική με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γερμανικά και βρετανικά μαχητικά απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που πετούσαν με τους πομπούς τους κλειστούς. Πάμε στον Χρυσόστομο Λουκά. Νατοϊκά μαχητικά, Κατερίνα, Eurofighter συγκεκριμένα, σηκώθηκαν από Γερμανία και από την Βρετανία για να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν τα αεροσκάφη που βλέπουμε της Ρωσίας πάνω από τη Βαλτική. Επρόκειτο για δύο Σουκόι και ένα Ιλιούσιν 27, μάλλον κατασκοπευτικό από όσο εικάζουν οι Νατοϊκοί. Η πομπή του ήταν κλειστή, όπως είπες. Όλα αυτά σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από την Βαλτική. Η Λιθουανία και η Λετωνία δεν έχουν μαχητικά αεροσκάφη και έτσι το ΝΑΤΟ είναι αυτό που βοηθάει στην επιτήρηση του εναέριου χώρου της Βαλτικής γενικότερα και των χωρών αυτών, με το βλέμμα πάντα στραμμένο προς τη Ρωσία και ενώ έχουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν είναι κάτι εντελώς ασυνήθιστο, να το πούμε και αυτό. Είναι αρκετά ασύνηθες να αναγνωρίζονται ρωσικά αεροσκάφη τα οποία πραγματοποιούν αποστολές. Πετούν από το Καλίνιγκραντ μπρος-πίσω από τη Ρωσία και εκεί πέρα γίνεται η αναγνώριση συνήθως και η αναχέτηση από το ΝΑΤΟ. Μάλιστα, Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ. Την μάχη της Κατσαρόλα συνεχίζει να δίνει η γαλλική κυβέρνηση με τους διαδηλωτές να επιμένουν στην απόσυρση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Υπουργοί, υφυπουργοί αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκουν μπροστά τους κατσαρολάδες, όπως έχει ονομαστεί πλέον ο συγκεκριμένος τρόπος διαδήλωσης, οποιαδήποτε πόλη της Γαλλίας κι αν επισκεφθούν. Μαζί με τους διαδηλωτές συμμετέχουν με την πένα τους και δεκάδες Γάλλοι σκητσογράφοι που αποτυπώνουν την πραγματικότητα με τον δικό τους τρόπο.
Μετά το κάζο της προηγούμενης εβδομάδας, όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος πόλης της περιφέρειας Αερό, συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής, εισπράττοντας κάθε άλλο παρά κολακευτικά σχόλια, Στίβ Αντόμ προτίμησε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, καθώς σε κοντινή απόσταση πραγματοποιούνταν μια κατσαρολάδα. Με αυτού του τύπου τις διαδηλώσεις υποδέχονται οι κάτοικοι των γαλλικών πόλεων πλέον τα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία έχουν ξεκινήσει περιοδεία στη Γαλλία, προσποιούμενα όπως δεν συμβαίνει τίποτα. Ωστόσο, νιώθουν την ανάσα των διαδηλωτών που εξακολουθούν να ζητούν την απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που αυξάνει το όριο ηλικίας από τα 62 στα 64 με πάνω από 41 χρόνια ενσύμων και παράλληλα επηρεάζει και τις εργασίες με υπερβαρέα και ανθυγιεινά όπως των εργαζομένων στην καθαριότητα ή σε στοές και ορυχεία, όπου από τα 57 το όριο ηλικίας αυξάνεται στα 59. Υπουργοί και υφυπουργοί δεν εμφανίζονται πουθενά χωρίς την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Ο Υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε τη Λιόν, όπου διαδηλωτές με κατσαρόλες στα χέρια επιχείρησαν ανεπιτυχώς να εισβάλλουν στο Δημαρχείο. Μάλιστα, κατά την επιστροφή του στο Παρίσι με τρένο, τον περίμεναν εκατοντάδες συγκεντρωμένοι στον σταθμό Gare de Lyon. Με την κεντρική είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού φραγμένη, ο Υπουργός φυγαδεύτηκε από την πίσω πόρτα. Στις Βερσαλίες, η Υφυπουργός Εσωτερικών δίνει το παρόν σε εκδήλωση, με τους διαδηλωτές να δίνουν το δικό τους στίγμα, χτυπώντας σε κοντινή απόσταση τις κατσαρόλες τους. Ακόμα και στη βραδιά του Μολιέρου, την Υπουργό Πολιτισμού περίμεναν εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το χώρο της εκδήλωσης, με τους ηθοποιούς μάλιστα εντός του θεάτρου να αφήνουν αιχμές εναντίον της κυβέρνησης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Ο θόρυβος που προκαλούν οι κατσαρολάδες φαίνεται να δημιουργεί πονοκέφαλο στην ηγεσία του Ελιζέ και του Ματινιόν, καθώς μέχρι στιγμής έχουν απαγορευτεί αλλά και αρθεί οι απαγορεύσεις δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα. Εταιρείες κατασκευής κατσαρολικών ή καταστήματα πώλησης έχουν τρολάρει την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Γάλλο πρόεδρο με αναρτήσεις τους στα social media. Οι εφημερίδες έχουν δημοσιεύσει πρωτοσέλιδα με τις κατσαρολάδες που καίνε τον Μακρόν και τα πενάκια των σκητσογράφων έχουν πάρει φωτιά σε δεκάδες σκίτσα, όπως αυτά με τον Μακρόν να τρέχει σαν Ιούλιος Κέσαρας, όπου τον κυνηγάνε οι γαλάτες κρατώντας μπρίκια και κουτάλες. Την ευρηματική Μαριόν να κρατάει ένα κατσαρολάκι αντί για τη γαλλική σημαία. Το Μακρόν ως Ναπολέοντα μετά το βατερλό του και με μια κατσαρόλα στο κεφάλι αντί καπέλου. Ή ακόμα και τη Γάνια στη θέση των Ολυμπιακών Κύκλων, καλώντας σε μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στη Γαλλία. Πάντως, ο Γάλλος πρόεδρος φαντάζει απτόητος ακόμη και αν τα σκίτσα τον δείχνουν καταϊδρωμένο από τις κατσαρολάδες που απλώνονται σε όλη τη Γαλλία, εν ώψη και των συλλαλητηρίων της εργατικής Πρωτομαγιάς την ερχόμενη Δευτέρα. Τόσο απτόητος που από τη Βαντόμ, μετά την αποστηρωμένη επίσκεψη στο κέντρο υγείας της πόλης, αναχώρησε με ελικόπτερο για να αποφύγει οποιαδήποτε επαφή με τους διαδηλωτές. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολύ περιορισμένη θα είναι η αστάθεια την Πέμπτη, με τους ανέμους στα πελάγια να στρέφονται σε βοριάδες και τη θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση. Πιο αναλυτικά, για αύριο Πέμπτη, αναμένονται μέσα στη νύχτα βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ μέτρια ένταση βροχής στη Θράκη. Το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και στη Βόρεια Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι μπόρες στην Ανατολική Μακεδονία, κατά μήκος οροσειράς της Πίνδου και την νοτιοανατολική Πελοπόννησο, αλλά και τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάνει στα βόρεια τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-6 και το πρωί πρόσχερα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πλέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση 4-6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένη στη Χαλκιδική όπου το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για παροδική μπόρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4-6 πρόσχερα το πρωί 7 μποφόρ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και εκπομπή Casus Belli με καλεσμένους τον κύριο Φίλη και την κυρία Κεραμέως. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.